Μα καλά, ούτε για τον Καλλικράτη δεν μπορούν να τα βρουν στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Κατεβαίνει ο πρόεδρος της Βουλής από το Βήμα, να το γυρίσω τώρα αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, για να δώσει αγώνα για το Δήμο. Ιστορικό θα είναι κι αυτός, Μακερνών. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Όχι για το Δήμο, μπορεί να έχει δίκιο. Υπάρχει μια διαδικασία. Χάθηκε ο κόσμος να κάνει ένα τηλεφώνημα στον Ραγκούση να πει την άποψή του, να στείλει μια επιστολή. Δηλαδή ναι, πρέπει είναι για να. Και του περιφέρεια, Δεν είναι. Άρα για το επικοινωνικό παιχνίδι στην περιφέρεια, ακόμα και ο πρόεδρος της Βουλής, κατά τα άλλα πολύ σοβαρός κ. Πετσάλικος, κατεβαίνει να κάνει ψόγο στον Υπουργό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Αν τον ενοχλεί βέβαια τον κύριο Μπετσάλικο το ύφος του κύριου Ραγκούση, είναι ένα άλλο ζήτημα. Να το πει προσωπικά. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε μια έλλειψη σωστής επικοινωνίας και σωστής διαβούλευσης. Πρώτα μεταξύ της κυβέρνησης. Το ίδιο πράγμα έχουμε και για τα ζητήματα που αφορούν, ας πούμε, τις αποκρατικοποιήσεις όπως σήμερα και τις διάφορες άλλες παρεμβάσεις που αποφάσισαν στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο. Διαβουλεύσεις, επιδιαβουλεύσεις, συμφωνίες, ναι. Πρωτοφανή σύγκρουση, Όλγα. Θυμόμαστε όλοι στην αρχή τη διακυβέρνηση του Πασόκου, ο κύριο Πετσάλνικο είχε στοχοποιήσει τον κύριο Παπακοσταντίνου και ήταν πολλέ οι επιθέσει που του είχε κάνει τότε στην Βουλή. Να σα θυμίσω μία από αυτέ για το θέμα τη απόσυρση. Τώρα ο κύριο Πετσάλνικο έβαλε στο στόχαστρο τον κύριο Ραγκούση. Και θέλω εδώ, Όλγα, να σου πω ότι σήμερα κατέβηκε από την έδρα και πήγε στο βήμα τη Βουλή, μίλησε ω βουλευτή και για την περιφέρειά του, αλλά και για μια υπόθεση στο Δοξάτο, στη Δράμα. Ήταν δύο, όπω είπε ο ίδιο, καραμπινάτε υποθέσει. Εδώ ο κύριο Πετσάλνικο ήταν βαριέ οι κουβέντε που είπε για τον κύριο Ραγκούση και όλοι μείναν έκπληκτοι. Γιατί είπε χαρακτηριστικά: μαγκιά είναι να ακού την κοινωνία και όχι του τεχνοκράτε και τα Ινστιτούτα. Εγώ ό,τι είχα να πω, το είπα. Δηλαδή αυτό που είπε και εσύ, ότι υποκρίνεται ο Υπουργό Ιστορικών ότι ακούει. Θέλω να σου πω ότι ο κύριο Ραγκούση αναγκάστηκε να βγάλει φωτογραφίε από τα Δημαρχία και να εξηγήσει αναλυτικά για την εκλογική του περιφέρεια πώ πήρε την απόφαση μαζί με όλου του βουλευτέ να βάλει την έδρα του Δήμου εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά του είπε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πολλά παράπονα, αλλά ο Καλλικράτης δεν έχει χρώμα. Οι επιλογές έγιναν με βάση τις ανάγκες των πολιτών. Να καλησπέρα στην Κατερίνα Ακριβοπούλου. Κατερίνα, σήμερα άνοιξε ένα νέο ισοκομματικό μέτωπο και μάλιστα από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Ραγκούσης δεν περίμενε, υποθέτω, να ακούσει αυτό που άκουσε. Φάνηκε κιόλας, έτσι. Αυτό δεν είναι καν ισοκομματικό θέμα, πάντως, καλησπέρα. Είναι μικροκομματικό ανάθεμα, δυστυχώς. Τι να συζητάμε τώρα, ειλικρινά. Δεν υπάρχει αυτό που λέει και η νέα γενιά. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι τρίτος στην ιεραρχία του πολιτεύματος, μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Μάλιστα, αναπληρώνει κιόλας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε περίπτωση που χειρέψει η θέση και μέχρι εκλογής από τη Βουλή νέου Προέδρου. Θέλω να πω ότι ο πρόεδρος της Βουλής είναι θεσμός. Δεν είναι καν πρόσωπο και ως τέτοιος οφείλει να συμπεριφέρεται. Είναι δυνατόν λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής να κάνει θέμα στη Βουλή για το χωριό του και επιπροσθέτως να αδειάζει και τον υπουργό της παράταξής του, ο οποίος όπως είδαμε έμεινε και άναυδος. Πού νομίζει ότι είναι ο κύριος Πετσάλνικος και συμπεριφέρεται σαν μαυρογιαλούρο στην Άνω Παναγιά, στο καφενείο του χωριού του? Τι είναι και διολυσταίνει στο μικρό και το ευτελές? Αν είχε αντιρρήσεις, θα του ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί δηλαδή σε κάτι με τον Γιάννη Ραγκούση. Αλλά έτσι δεν θα τον έπαιρναν ήδη οι ψηφοφόροι. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα, Σία. Δεν είναι δυνατόν να προβάλλεται το πρόσωπο του κομματάρχη με την πολιτική αισθητική του 60 στη Βουλή του 2010. Και μετά λέμε να αλλάξει η χώρα και στο όνομα αυτής της αλλαγής χάνουμε από μισθούς μέχρι εθνική κυριαρχία, έτσι. Φοβάμαι ότι έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι μία από τις μεγάλες παθογένειες αυτής της χώρας είναι το βαθύ χωριό σε όλα. Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.